εκ μέρους της πλειοψηφίας της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας και εκ μέρους του Προέδρου του Κώστα του Σπανού, ο οποίος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, η αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου που παρευρίσκεται στη σημερινή σύσκεψη, χαιρετίζουμε αυτή τη σύσκεψη των δεκάδων εργατικών κέντρων, ομοσπορδιών και σωματείων στέλνουμε μήνυμα ότι τίποτα σήμερα δεν είναι στάσιμο. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν υπέρ των εργαζομένων. Το έδειξαν με τη μαχητική και ανυποχώρητη στάση τους δεκάδες υπαρκτά και ζωντανά σωματεία οι εργαζόμενοι της Πάτρας με την ουσιαστική παρέμβασή τους για να αλλάξει η άσχημη κατάσταση που επικρατούσε για χρόνια στο εργατικό κέντρο της Πάτρας. Ήταν μια σοβαρή συνδικαλιστική μάχη με στοιχεία ταξικής και πολιτικής αναμέτρησης. Από τη μια οι ταξικές δυνάμεις, οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους και από την άλλη η ντόπια αστική τάξη με τους ανθρώπους της στο κίνημα και όχι μόνο. Με τη γνωστή ομάδα Καραγεωργόπουλου Νικολάου αυτής της συνδικαλιστικής μαφίας, της καμόρας όπως του λέμε στην Πάτρα, της ΓΕΣΕ, που είχε κάτσει στο σβέρκο της εργατικής τάξης προς όφελος των εργοδοτών και απολαμβάνοντας ζωή χαρισάμενη. Ήταν μια μάχη δίκαιη που δεν αφορούσε τις καρέκλες και τα πολυτελή γραφεία τους, μάλιστα, ούτε να τους τα χαρίσουμε δεν άφησαν, αφού τα πήραν μαζί τους όπως ακριβώς έκαναν με όλα τα διοικητικά και οικονομικά έγγραφα για να μην αποκαλυφθεί η σαπίλα τους και οι παρανομίες τους, οι μαφιόζικες πρακτικές τους. Ήταν μια μάχη για το τι πραγματικά θα υπηρετεί το εργατικό κέντρο, με ποιανού το μέρος θα είναι, τι προσανατολισμό θα έχει, θα συνέχιζε να ήταν στήριγμα των εργοδότων της περιοχής ή, ή θα ήταν αποκούμπι των εργαζομένων, το ότι ήταν μια δίκαιη μάχη, άλλωστε το επιβεβαίωσε η ίδια η ζωή μέχρι σήμερα. Το επιβεβαίωσαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι της πόλης μας, που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και ταυτόχρονα υπερασπίστηκαν τις μαζικές συλλογικέ μας διαδικασίες. Το επιβεβαίωσαν οι αποκαλύψεις και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως όλους αυτούς τους μήνες. Οι δεκάδες καταγγελίες συνδικαλιστών για τις πρακτικές που ακολουθούσε αυτή η συνδικαλιστική μαφία. Ας πούμε ορισμένα παραδείγματα. Συνταξιούχος για δεκαετίες η πρόεδρος του εργατικού κέντρου η κυρία Νικολάου με συμμετοχή παράνομα σε επιτροπές του ΊΚΑ και όχι μόνο με μισθό χιλιάδων ευρώ σαν πρόεδρος του είναι της ΓΕΣΕ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με αρχαιρεσίες στο σωματείο της που ψήφιζαν και οι πεθαμένοι ο γνωστό εργοδότης Καραγεωργόπουλο των πολλών επιχειρήσεων και των offshore με το πανελλαδικό σωματείο των χιλιάδων ψηφισάντων, αλλά κανεί δεν βγαίνει να τον στηρίξει, που πήγαινε μάρτυρα κατηγορίε σε δικαστήρια εργαζομένων στον χώρο τη δουλειά του, υπερασπίζοντα την εργοδοσία που του πλήρωνε το εργατικό κέντρο της Πάτρας στα έξοδα μετακίνησης για να κάνει το γύρο της γης. Γιατί μόνο έτσι εξηγούνται τα περίπου 8.000 ευρώ που πήρε για μετακινήσεις μέσα σε ένα τετράμινο. Επίσης, είναι αυτοί που αντί να διεκδικούσαν από την εργοδοσία, παζάρευαν και έπιθαν τους εργαζόμενους που απευθύνονταν σε αυτούς να κάνουν πίσω, που κρατήσαν όμοιρους χιλιάδες εργαζομένων με προγράμματα και σεμινάρια, αν και μετά τους έστειλαν να ψηφίζουν για να πάρουν βεβαίω. Ένα λεπτό, Ενάμιση. Και ρωτάμε λοιπόν, αυτοί είναι οι δημοκράτε και εμεί οι τραμπούκοι. Τραμπούκοι και μαφιόζικε είναι οι δικέ του ενέργειε. Τόσα χρόνια σε βάρο τη εργατική τάξη και με τι ευλογίε και τη στήριξη τη συνδικαλιστική μαφία τη ΕΕ. Σήμερα υπάρχει νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση. Μέσα από μαζικέ και δημοκρατικέ διαδικασίε, υπάρχει διοίκηση που λειτουργεί πραγματικά, που επιτελεί τα καθήκοντά τη με βάση τα συμφέροντα των εργαζομένων τη πόλη μα. Μια διοίκηση που σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα έκανε όσα δεν έκαναν οι προηγούμενοι όλα τα τελευταία δέκα χρόνια. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι που του ενοχλεί. Από την πρώτη στιγμή εκλογή μα, τον Ιούνιο του 2018 φάνηκε η προσπάθεια της νέας διοίκησης να μπουν τα πράγματα σε μια νέα τάξη. Καταρχήν να μπορεί να λειτουργεί το εργατικό κέντρο, παρά τα εμπόδια που έβαζε η προηγούμενη πλειοψηφία. Όμως η μεγαλύτερη προσπάθεια δόθηκε στο να αλλάξει προς ανατολισμό το εργατικό κέντρο, να γίνει πάλι το αποκούμπι των εργαζομένων. Ο συνάδελφός τους σε κάθε χώρο δουλειά και επιχείρηση να ανέβει το κύρος του. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια Καθώς τα τελευταία χρόνια πολλοί εργαζόμενοι και σωματεία είχαν χάσει τις ελπίδες τους, είχαν τις αμφιβολίες τους για το τι πραγματικά υπερετούσε η προηγούμενη διοίκηση με ευθύνη αυτής της μικρής συνδικαλιστικής μαφίας. Σε διάστημα μόλις εννέα μηνών, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου συνεδρίασε εννέα φορές, παρευρέθηκε σε δεκάδες χώρους δουλειά, οργάνωσε και πρωτοστάτησε σε τέσσερι απεργιακές μάχε, πραγματοποίησε συλλαλητήρια για μια σειρά ζητήματα. Παρεμβήκαμε αποφασιστικά για τα ζητήματα υγιεινή και ασφάλεια στου χώρου δουλειά, ζητώντα μέτρα προστασίας με ταυτόχρονε συνεχεί παρεμβάσει στην επιθεώρηση εργασία κτλ. Θα τα καταθέσω στο Προεδρείο γιατί διαμαρτύρεται. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς ανοίξαμε το δρόμο.